Και οι νέοι εφιάλτες, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ από το 1915, και οι νέοι εφιάλτες του πολιτικού συστήματος, ως άλλοι, μάλλον πήραν συνέδραμαν και πήραν επάξια τη θέση τους δίπλα στον Ναΐμ, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, όταν έριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να μιλάει για εφιάλτες ο φίλος μου ο Κώστας και να σηκώνει το χέρι και να μας δείχνει ποιο είναι το Σύνταγμα και τα λοιπά, και μάλιστα μιλάει σε ένα νομικό, τότε θα του πω δεν έχει ιδέα το τι λέει το Σύνταγμα. Οπα. Τι έγινε, παιδιά? Έρχεται και μου λέει τώρα ότι είμαι ο εφιάλτης, ότι εγώ είμαι ο άτιμος. Και δεν τρέπεται ο φίλος μου ο Κώστας να λέει μπροστά στον Αλέκο τον Αυλονίτη. Τι έγινε, παιδιά? Μας την πέσανε? Και έρχεται και με λέει ο Κώστας για εφιάλτη. Και παραλαμβάνω, και δεν τρέπεται. Τι έγινε, παιδιά? Μας βγήκανε και από πάνω τώρα. Και έρχεται ξανά ο φίλος μου ο Κώστας ο Μπάρκας από την Πρέβεζα, ο γνωρίζων απολύτως το καταστατικό και το Σύνταγμα, και μας λέει ότι είμαστε πολιτικά άτιμοι. Τι έγινε, παιδιά? What happened here? Όχι, δεν κάθομαι δίπλα του, γι' αυτό φεύγω. Και σας αφήνω, γεια. Έρχεται για βρυσούλες, λογίβουνα ραχούλες. Φύγατε πολιτικά, μη φύγετε και από το τραπέζι. Θα φύγω από το τραπέζι, μην πάθω και τίποτα. Έρχεται για βρυσούλες, λογίβουνα ραχούλες. Που θα με πει εμένα είναι ποιος? Ο Κώστας ο Μπάρκας. Εφιάλτη και ανήθικο. Άτιμο. Θα πάρουμε το στυλό μου. Είναι πολύ αστείος ο κύριος Αυλονίτης, ηθοποιός, κερκυραίος, κρίμα, τον χάνει το σανίδι. Ευτυχώς όμως εμφανίζεται στα πάνελ τώρα τελευταία. Κάνει όλο αυτό το show, τον λέει ο Μπάρκας εφιάλτη, και μετά από λίγο αντιδρά, δεν ήθελε να αφήσει ούτε το στυλό δίπλα στον Κώστα, τον Μπάρκα που είναι από την Πρέβεζα.